Καταρχήν να καλωσορίσω τον υπουργό μας, τον φίλο, γιατί στην πολιτική όταν λειτουργείς μέσα από τη φιλία ταυτόχρονα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, το Σοκράτη το Χάμελο. Ως επίσης και τον φίλο μου καθόλου, τον δήμαρχο της Δράμας, τον Χριστόδουλο του Μαμψάκο, αλλά και την Ατάση στην Καράη που βρίσκεται εκ δεξιών. Σήμερα είναι για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και για μένα προσωπικά μια μέρα άκρος ιδιαίτερη, μια μέρα η οποία δημιουργεί σαν ένα αυτοδιοικητικό ευτυχία. Γιατί ένας αγώνας ο οποίος άρχισε το 2012 με μια άλλη μορφή προσπάθειας για να δημιουργήσουμε μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και η οποία διακόπη στις αρχές του 2015 επαναβίωσε κάθε εμπόδιο, δημιουργεί καλοσύνη. Σήμερα πλέργιος από χαρά και ευτυχία υπογράψαμε μία σύμβαση με τη Διαμάθ και με την ανάδοχο εταιρεία με την οποία θα λύσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ολόκληρου του νομού Ροδόπης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σουφλίου. Μια μονάδα που μαζί με τον Χιτή, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει κατασκευαστεί περίπου το 50% τον Ιούλιο με Αύγουστο, περιμένουμε την ολοκλήρωσή του, όπου εκεί θα αποτελέσει και το χρονικό σημείο της παύσης του ταξιδιού των απορριμμάτων μας στο Χιτά της Κομοτηνής, γιατί θα υπάρξει μια μικρή μονάδα προεπεξεργασίας μέχρι να ολοκληρωθεί σε 18 περίπου μήνες το εργοστάσιο αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο μαζί με το Χιτή και την προαίρεση ακουμπάει τα 65 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου, δηλαδή μιλάω για τα 5-19 χρόνια λειτουργίας που προβλέπονται μέσα στην σύμβαση. Αυτή η δυνατότητα που μας δίνει να μην σκεφτόμαστε πια στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης για τη διαχείριση των απορριμμάτων ή να σκεφτόμαστε πιο πέρα ακόμα για την ανακύκλωση, για τα 4 ρεύματα και να μπορέσουμε πολύ πιο γρήγορα να φτάσουμε από άλλους Δήμους σε μια πλήρη διαχείριση, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομοθεσία της, αλλά και να μην επιβαλλόταν έπρεπε ως πολιτισμένο κράτος και πολιτισμένος να φτάσουμε εκεί πέρα, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο Δήμο μας και το καλωσορίζω. Εξάροντας την δυναμική καταρχήν της Διαμάθ, η οποία Διαμάθ φαίνεται ότι σε σχέση με άλλους ΦΟΣΔΑ λειτουργεί καταπληκτικά σε μια συνεργατικότητα με τους Δήμους και ιδιαίτερα με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο το ευχαριστώ ιδιαιτέρως, και πιο πολύ τον πρόεδρο της Διαμάθ, τον Χριστόδουλο του Μαμψάκου. Να ευχαριστήσω βέβαια ταυτόχρονα τον Υπουργό, γιατί έχει αποδειχθεί με την πρωτιά αυτή, γιατί είναι το πρώτο εργοστάσιο το οποίο δημιουργείται, η πρώτη μονάδα σε όλη την Ελλάδα με το σύστημα αυτό της χρηματοδότησης, αποδεικνύεται ότι το μοντέλο συνεργασίας κεντρικής σκηνής του Υπουργείου με τον Υπουργό το συγκεκριμένο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και θεωρώ ότι είναι ένας από τους ελάχιστους υπουργούς ο οποίος άσχετα από ιδεολογική πρόσβαση είναι εκτιμητέος για το έργο που προσφέρει, για τον τρόπο που λειτουργεί και την δυνατότητα με καλοπιστία να συνεργάζεται με όλους τους φορείς, όπως επικειμένο με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και με τη Διαμάθ. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας Διαμάθ, Υπουργείου και Δήμου είναι ένα μοντέλο υποδειγματικό, το οποίο το προτείνω στα πλαίσια πάντα της βάσης της καλοπιστίας να λειτουργήσει όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ επίσης τον Γιώργο του Βογιατζή, τον Διευθυντή της Διαμάθ. Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Διευθυντών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον Γιώργο του Κουκουράβα, την κυρία Μπρίκα, τη διευθύντριά μας. Ευχαριστώ τους μηχανικούς Γιωβανάκη Θόδωρο, Ταντελάκη Θέμη και Χρυσοχοΐου Δέσποινα, γιατί συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε σήμερα να φτάσουμε σε αυτήν την μέρα της χαράς. Δεν έχω τι άλλο να πω παρά να ευχαριστήσω για μια ακόμα υπουργέ μου για ό,τι έκανες για το Δήμο και για ό,τι έκανες για την περιφέρειά μας. Ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, της Διαμάθ, θα τα πει ο ίδιος για να μην τρώω άλλο το χρόνο. Χριστόδουλο. Παρακαλώ. Αρχικώς, να ευχαριστήσω τον φίλο και δήμαρχο Αλεξανδρούπολης,
τον κύριο Λαμπάκη για τα πολύ καλά λόγια του και προσωπικά σε μένα, αλλά και σε όλη τη διεύθυνση της Διαμάθ. Να χαιρετήσω την παρουσία του Υπουργού μας και να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου την άριστη συνεργασία που είχαμε ως φορέας με το αντίστοιχο Υπουργείο. Χωρίς λοιπόν την προσωπική του βοήθεια, δύσκολα θα τελειώναμε κάποια πράγματα. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια αναφορά από την στιγμή που αναλάβαμε σαν διοίκηση της Διαμάθ περίπου πριν από 4,5 χρόνια. Μια δύσκολη κατάσταση, χωρίς περιφερειακό σχεδιασμό, με πολλά προβλήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά με μεγάλη θέληση όλοι οι συνάδελφοι του Διοικητικού μας Συμβουλίου, αλλά και όλοι οι υπάλληλοι, για να λύσουμε οριστικά το μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει την περιφέρειά μας πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δεν σας κρύβω ότι ατελείωτες ώρες, με την συνεργασία και ευχαριστώ όλους τους δημάρχους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους 22, προσπαθήσαμε, στοχοθετήσαμε, διοργανώσαμε και τελικά καταφέραμε. Τι καταφέραμε? Αυτή τη στιγμή να υπογράφουμε το πρώτο και από τα μεγαλύτερα έργα στην διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρειά μας. Την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων εδώ της Αλεξανδρούπολης. Μια μονάδα που μαζί με τις άλλες δομές δεν είναι μονάχα ότι λύνει το θέμα των απορριμμάτων που είναι σημαντικό για όλους μας, δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Όταν σήμερα λοιπόν στην μεγάλη ανεργία που έχει η περιφέρειά μας και γενικά η χώρα μας, μέσα από τέτοιες δομές δημιουργείς περίπου στις 100 θέσεις εργασίας στην πλήρη ανάπτυξη της ΟΕΔΑ, είναι σημαντικό και σπουδαίο. Όταν πλέον σταματάς να μολύνεις περιβαλλοντολογικά και δημιουργείς υποδομές οι οποίες δημιουργούν την διαχείριση αλλά και την επεξεργασία των απορριμμάτων, αυτό σημαίνει πολιτισμός για μια περιοχή, για μια χώρα. Όταν δρομολογείς και στον ανατολικό και στον δυτικό τομέα έργα τα οποία οριστικά λύνουν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι σημαντικό και σπουδαίο. Άρα τίποτα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αν δεν υπήρχε το τρίπτυχο της επιτυχίας, φορέας, δήμη, κυβέρνηση. Θα μπορούσα λοιπόν να πω πάρα πολλά. Γιατί τα έργα που δρομολογούνται και οι συμβάσεις που υπάρχουν και προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα είναι σε όλη την διευρυμένη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα δώσω όμως το δικαίωμα αυτό στην πλήρη ανάπτυξη να αναφερθεί ο Υπουργός μας, που για μια ακόμη τον ευχαριστώ, για μια ακόμη φορά τον ευχαριστώ και προσωπικά για την συνεργασία που είχαμε και έχουμε για όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε, και πιστεύω ότι αλλάζουμε σελίδα, δημιουργούμε μια καινούργια μέρα για την διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστώ. Και ο Υπουργός, να πει μια κουβέντα και ένα δοκιμό σε ένα δοκιμό. Θέλετε να περάσω λίγο το μικρόφωνο για το πάνω, έτσι, κύριε Γεωργόπουλε, δεν υπάρχει. Δεν έχω να πω πολλά εγώ. Μισό, μισό. Μισό, Γεωργόπουλος Διονύσης λέγομαι. Είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μεσόγειος, που είναι ανάδοχος στο έργο. Δεν έχω να πω πολλά. Πραγματικά γίνονται σημαντικά βήματα στην Ελλάδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένας τομέας που για πολλά χρόνια βρέθηκε σε καθυστέρηση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και η εταιρεία μας προσπαθεί, είναι ειδικευμένη σε αυτό το τομέα. Και το εργοστάσιο εδώ στην Αλεξανδρούπολη θεωρούμε ότι είναι πράγματι ένα εργοστάσιο που ακολουθεί τους κανόνες και της τεχνικής και της
τεχνολογίας και πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλά στην περιοχή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το τελειώσουμε στην ώρα μας, να είναι άψογο τεχνικά και να έχουμε τη συμβολή που χρειάζεται στην διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή. Ευχαριστώ. 18 μήνες. 18 μήνες. Και κάτι ακόμη να πω που είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η σύμβαση που υπογράφουμε με την ανάδοχο εταιρεία στην επεξεργασία της διαχείρισης των απορριμμάτων και γενικά στην λειτουργία όλης αυτής της μονάδας, το τίμημα της επεξεργασίας των απορριμμάτων εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το χαμηλότερο όλης της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό και για τους πολίτες εδώ της περιφέρειάς μας. Ο λόγος σας, Υπουργέ. Καταρχήν να σας καλημερίσω, καλό μεσημέρι ήδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τον Δήμαρχο και τη Διαμάθ και για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω και την ανάδοχο εταιρεία και όλα τα στελέχη και του Δήμου και της Διαμάθ που συνέβαλαν και της ανάδοχο εταιρείας στο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του διαγωνισμού και να έχουμε σήμερα την σύμβαση. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ είναι μέρικη για να επιβεβαιώσω πράγματα που ήδη έχουν υποθεί, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα πω και εκ μέρους του Υπουργείου, αλλά και για να δώσω την πλήρη εικόνα της διαχείρισης των απορριμμάτων και του τι συμβολίζει η σημερινή σύμβαση. Νομίζω ότι ο σωστός τίτλος της σημερινής διαδικασίας είναι η αλλαγή σελίδας στη διαχείριση απορριμμάτων. Η χώρα μας πράγματι είχε μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς ακόμα παραμένουμε σε μεγάλο ποσοστό στο μεσαίωνα της ταφής. Και αυτού του είδους η διαχείριση ξεπερνάει την εποχή του διαφωτισμού και την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και φτάνει στην περίοδο της κυκλικής οικονομίας. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του ανατολικού τομέα, που περιλαμβάνει δηλαδή το νότιο τμήμα του Εύρου, προς το παρόν βέβαια θα εξυπηρετεί και το σύνολο του Εύρου, προς το παρόν τώρα αρχίσει να λειτουργεί, Δήμαρχε, και τον νομό Ροδόπης, είναι το πρώτο μεγάλο έργο του περιφερειακού σχεδιασμού της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και θα επιτρέψει την διακοπή της μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κομωτινή και την διάθεση στο Χιτά, όπου πέρα από το περιβαλλοντικό φορτίο, πέρα από το οικονομικό φορτίο, είχαμε και μια μεγάλη απώλεια πόρων, φυσικών και ενεργειακών πόρων, γιατί τους θάβαμε μέχρι τώρα. Το ότι περνάμε στην περίοδο της κυκλικής οικονομίας αποδεικνύεται γιατί αυτές οι μονάδες και η συγκεκριμένη της Αλεξανδρούπολης, ταυτόχρονα, πέρα από το ότι είναι το πρώτο έργο στη διαδικασία, αν θέλετε, του νέου σχεδιασμού της χώρας, θα σας το εξηγήσω λίγο αναλυτικότερα αυτό, είναι ένα έργο το οποίο έχει και ανάκτηση ενέργειας και ανάκτηση υλικών. Αποδίδει με ωφέλιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία ενεργειακούς πόρους και υλικά τα οποία θα τροφοδοτήσουν νέα εργασία. Δεν είναι λοιπόν μόνο το έργο αυτό καθ' αυτό το οποίο συμβάλλει στην οικονομική λειτουργία και στην περιβαλλοντική λειτουργία, είναι και τα προϊόντα του τα οποία δημιουργούν πρόσθετα πλεονεκτήματα. Το 2015, μαζί με τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η χώρα μας να κρατηθεί όρθια, όπως έπρεπε όλοι οι Έλληνες να κρατηθούμε όρθιοι, επιλέξαμε να κάνουμε και μια μεγάλη αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τότε επελέγει από την κυβέρνηση να τροποποιηθεί ο εθνικός σχεδιασμός και να ενσωματωθούν σε αυτόν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ακολουθούσαμε στο επίπεδο του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης έργων τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία επιβάλλουν αυτό που αναφέρθηκε και από τους συνομιλητές μου, την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση σε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 50%. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη εγκρίθηκε νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ανεβάζει τα όρια αυτά της ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή στο ποσοστό του 65%. Έγινε λοιπόν ο νέος εθνικός σχεδιασμός το 2015. Το 2016 ακολούθησαν οι περιφερειακοί σχεδιασμοί σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην περιοχή με την ευθύνη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που ακολούθησε αυτή τη μεγάλη στρατηγική επιλογή και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εντάξεις έργων στα χρηματοδοτικά εργαλεία, του ΕΣΠΑ, δηλαδή το ΗΜΕΠΕΡΑ, που περιλαμβάνει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση, με μια μεγάλη επιλογή διαφορετική. Όχι μόνο στο μέγεθος των έργων, αλλά και στη μορφή χρηματοδότησης των έργων. Το οποίο νομίζω ότι σήμερα καταλαβαίνουμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η αλλαγή στη χρηματοδότηση των έργων δημιούργησε την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ σε αντίθεση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΣΔΙΤ και σε σύγκριση, θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχει μονομέρεια ή αγκύλωση στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά πλουραλισμός και βελτίωση της απόδοσης που δίνει στην περιοχή, από τη μια μεριά, την γρήγορη κατασκευή ενός έργου προϋπολογισμού ως πυρήνας κατασκευαστικός
του έργου της τάξης άνω των 18 εκατομμυρίων, ένα συνολικό προϋπολογισμό έργων που ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια σε αυτό το πάρκο κυκλικής οικονομίας που περιλαμβάνει και το χώρο υγειονομικής ταφής και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Και το αποτέλεσμα όμως είναι ότι δίνει τελική τιμή επεξεργασίας και διάθεσης, διότι αυτό είναι το σημαντικό που επιτυγχάνει, μικρότερη από άλλες τιμές οι οποίες υπάρχουν στη χώρα. Έτσι λοιπόν ο πολίτης στην περιοχή εδώ των δύο νομών θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια υπηρεσία περιβαλλοντικά ορθή που δημιουργεί εργασία και υλικά, αλλά και έχει χαμηλό κόστος. Αυτό είναι το σενάριο κέρδους για όλους, που είναι πραγματική αλλαγή σελίδας και ενσωματώνει και την ευρωπαϊκή πρακτική, αλλά και την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. Προφανώς, οι πολίτες περιμένουν όλα αυτά να τα δουν να γίνονται πράξη. Επειδή όμως χρειάστηκε ιδιαίτερος κόπος και πολλές διαδικασίες που χρειάστηκε να υπερβούμε το τελευταίο διάστημα, εγώ θέλω να σας ομολογήσω πρώτα απ' όλα και να σας επιβεβαιώσω, αγαπητοί δήμαρχοι, ότι υπήρχε μια πλήρη συνεργασία των Υπουργείων στην ίδια κατεύθυνση. Η συμμετοχή μου εδώ δίνει δυνατότητα να εκπροσωπήσω ταυτόχρονα το Υπουργείο Οικονομίας που ενέκρινε τη χρηματοδότηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, μιας και ως τριάδα συμμετέχουμε στο συντονισμό αυτού του μεγάλου έργου διαχείρισης αποβλήτων, που έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων σε όλη την Ελλάδα. Και παρότι σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, θέλω να σας πω ότι η δική μου συμμετοχή δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά ως σύνολο, εγώ θεωρώ ότι μαζί με τους συναδέλφους, επάξια και συνολικά και ισότιμα, βοηθάμε όλους τους Δήμους και όλες τις διεργασίες εξυγχρονισμού της χώρας. Γιατί σε αυτό το επίπεδο ο Πρωθυπουργός δεν μας έχει αφήσει κανένα περιθώριο. Θα βοηθήσουμε όλοι μαζί, χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο ή άλλο κριτήριο προσωπικό, αν θέλετε, ή υποκειμενικού λόγου, τη χώρα να αλλάξει πορεία. Και το εργοστάσιο αυτό, η σύμβαση που γράφουμε σήμερα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά στη χώρα μας, γίνονται διαφορετικά και αυτό έχει αποτέλεσμα και στην τσέπη του πολίτη και στους φορείς αυτοδιοίκησης. Και αυτό θεωρώ ότι το συνειδητοποιήσαμε όλοι μαζί, γι' αυτό δημιουργήσαμε και αυτή την κοινή ομάδα που πέτυχε δήμαρχοι, αλλά αυτό το αναφέρω και στο φορέα που είναι εδώ και στα στελέχη του δηλαδή, αλλά και στο υπόλοιπο δυναμικό, ενώ και το τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας, δημιουργήσαμε αυτή τη συμμαχία που αλλάζει τη λειτουργία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι το εργοστάσιο αυτό έρχεται, και αυτό θέλω να είναι κατανοητό στην κοινωνία με την οποία συζητάμε, έρχεται να αλλάξει τη διαχείριση μετά την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Παραλαμβάνει χωριστό ρεύμα συλλογής οργανικών αποβλήτων, γιατί από το 2019 είναι υποχρεωτική η χωριστή συλλογή οργανικών, που σημαίνει αποβλήτων τροφίμων και αποβλήτων κλαδεμάτων και πράσινων υπολοιμάτων. Ήδη προετοιμάζουμε ένα συνολικό μέτρο και έχουμε ζητήσει την επιτάχυνση των δημοπρατήσεων δίσκου εξοπλισμού από το ΠΕΠ για να κινητοποιηθεί και να εξοπλιστεί όλη η αυτοδιοίκηση με καφέ κάδο, απορριμματοφόρα τύπου Μήλου, κλαδοτεμαχιστές και μεταφορικά μέσα, έτσι ώστε να έχουμε σε όλη, όσο είναι δυνατόν βέβαια το χρονοδιάγραμμα που είναι διαθέσιμο, σε όλη την γεωγραφική μας τουλάχιστον κλίμακα, να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβαση των πολιτών στη χωριστή συλλογή οργανικού. Και υπάρχουν ήδη δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί, είναι σε διαβούλευση με την ΚΕΔΕ, με τους ΦΟΔΙΣΑ και με την αυτοδιοίκηση συνολικά, για την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής που θα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους που έχουν υψηλότερη απόδοση στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή να έχουν χαμηλότερο κόστος σε αυτές τις μονάδες επεξεργασίας που σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση. Άρα, η υπογραφή αυτής της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το φόρο ταφής, να ενισχύουμε την κυκλική οικονομία και να πετυγχάνουν οι Δήμοι με βάση την απόδοση της ανακύκλωσης χαμηλότερα τέλη από τη μεριά του ΦΟΔΣΑ στη διαχείριση των μονάδων αυτών. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη και τον επαγγελματία, που θεωρούμε ότι είναι και κίνητρο, γιατί πρέπει να τροφοδοτείται και η οικονομία και η κοινωνία. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και 25% εκπτώσεις στα τιμολόγια του ΦΟΔΣΑ και βέβαια οι φορείς νομίζω ότι το επόμενο τετράμινο μέχρι τον Ιούνιο θα επεξεργαστούν τιμολόγια τα οποία θα στείλουν στους Δήμους, Δήμαρχε, γιατί από τον νόμο των 45-55 προβλέπεται και υποχρεωτική συζήτηση σε όλα τα δημοτικά συμβούλια των τιμολογίων διαχείρισης απορριμμάτων και των έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Γιατί ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπήρχε είναι ότι τα δημοτικά συμβούλια και οι Δήμοι μέναν μακριά από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, είτε από ελλείμματα, είτε γιατί δεν υπήρχε το απαραίτητο κίνητρο. Τώρα λοιπόν δίνονται και κίνητρα και θεσμικές προβλέψεις, έτσι ώστε να αναλάβει η τοπική κοινωνία την ανακύκλωση. Κατά κάποιο τρόπο, Δήμαρχοι, αναθέτουμε στη Διαμάθ και στον ανάδοχο βέβαια την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου για να αναλάβει τα έργα κορυφής, τα οποία είναι, αν θέλετε, τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία για να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους. Όμως παραλαμβάνουμε εμείς ως κοινωνία και το μοιραζόμαστε, οι Δήμοι και η Πολιτεία, την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων στην πηγή.
Και ο πολίτης πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσει, ότι κάνουμε τεράστιες προσπάθειες, και σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και γιατί πετύχαμε και είναι το πρώτο έργο το οποίο υπογράφουμε με τη νέα λογική, με το νέο εθνικό σχεδιασμό, με τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, ως δημόσια έργα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης αυτό το έργο. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αλλάζουμε σελίδα, και αυτή η σελίδα η οποία ανοίγουμε σήμερα έχει πάρα πολύ χώρο για να γράψουμε πετυχημένες ιστορίες. Θέλουμε λοιπόν εδώ, στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, στην Αλεξανδρούπολη όμως που με βάση την πολιτική της κυβέρνησης ανοίγει τη ματιά της στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μόνο με ένα ανοιχτό πεδίο γεωπολιτικών συμμαχιών μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη, να γράψουμε καινούρια σελίδα όσον αφορά τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την τροφοδότηση κυκλικής οικονομίας. Και βέβαια από τη μεριά μας θα μας επιτρέψετε να είμαστε και αυστηροί στο χρονοδιάγραμμα και αυστηροί στην επίδοση που θα πετύχουμε στην ανακύκλωση και στη διαλογή την πηγή, στην πηγή, αλλά και να υποστηρίξουμε την πραγματική αλλαγή στάσης που γίνεται και τη μεριά της αυτοδιοίκησης. Και να σας ζητήσουμε βέβαια αυτά τα καλά συμπεράσματα και τις καλές εμπειρίες να τις μεταφέρουμε και στην υπόλοιπη αυτοδιοίκηση. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αυτά τα ζητήματα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτή τη νέα κοινωνική συμμαχία, μιας και η χώρα μας βγαίνοντας από το μνημόνιο και από τη χρεοκοπία που μας έστειλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα λάθη του παρελθόντος, μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να είναι πιο τίμια, πιο παραγωγική, και η αυτοδιοίκηση να είναι ένας πυλώνας που δεν θα εκδίδει απλά πιστοποιητικά, αλλά θα συμβάλλει στο αναπτυξιακό προϊόν, στο αναπτυξιακό προφίλ, αλλά και στην διαφορετική, αν θέλετε, λειτουργία της περιοχής. Αλλάζουμε σελίδα λοιπόν. Ένα νέο έργο το οποίο ταιριάζει με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι είναι σοφά σχεδιασμένο ως προς τη δυναμικότητά του. Δεν έχει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και άλλα βάρη προς τους δήμους ή τους δημότες. Έτσι. Έχει το χαμηλότερο δυνατό τίμημα που μπορούσαμε να πετύχουμε. Είναι έτσι κι αλλιώς, αποδεικνύεται έτσι από τα νούμερα. Είναι απολύτως περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και ασφαλές. Χρειάζεται όμως να κάνουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την επόμενη μέρα. Και παρότι φαίνεται ότι το έργο έχει να το κάνει ο ανάδοχος τους επόμενους 18 μήνες, πρέπει να σας πω με σιγουριά και ως επιστήμονας περιβάλλοντος ότι τη μεγάλη δουλειά θα την κάνουμε εμείς στους δήμους, με τους δημότες και με τους επαγγελματίες για να αλλάξουμε τη διαχείριση απορριμμάτων. Και αυτό το συμβολισμό έχει παρουσία μου εδώ, και ως σημείο η Αλεξανδρούπολη, ως ακριτικό σημείο της χώρας μας, ήταν επιλογή μας να είμαστε εδώ για να προκηρύξουμε, να υπογράψετε αυτό το έργο, αλλά και ως ένταξη ήταν επιλογή μας να έχουμε νέα τεχνολογικά μοντέλα και νέα επιστημονικά δεδομένα στη διαχείριση απορριμμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τους δημάρχους που είναι εδώ μαζί μου σήμερα, τον ανάδοχο της υπηρεσίας και όλα τα πολιτικά πρόσωπα και τους αιρετούς που συμμετείχαν, και εύχομαι αυτή η αλλαγή σελίδας να έχει ακόμα πολλά επεισόδια θετικά να γράψουμε στους δήμους μας. Και εμείς ευχαριστούμε, Υπουργέ, για τα καλά σου λόγια και για τη συνεργασία αυτά τα τελευταία χρόνια που οδήγησαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα για το οποίο σήμερα όλοι οι φορείς πανηγυρίζουμε. Ερωτήσεις? Καμία. Αλλά σε αυτό όχι. Έχουμε άλλες ερωτήσεις για τον Υπουργό, αν θέλει να απαντήσει όμως. Σε άλλο πλαίσιο. Εγώ αυτά είναι άλλο. Μια και έχετε εδώ. Ναι, όμως. Το τραπέζι όμως. Το τραπέζι και